Χαμηλό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία αποτελεί ευλογιά των πηθήκων, εκτιμά το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψη Ασθενειών, προτρέποντα ωστόσο του γιατρού να εξετάζουν του ασθενεί που εμφανίζουν ύποπτα συμπτώματα. Ενδέχεται να υπάρχει κάποια τοπική μετάδοση, αλλά πιστεύουμε ότι ο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι χαμηλό. Εργαζόμαστε σκληρά για να περιορίσουμε τον ιό, ώστε η ασθένεια να μην γίνει ενδημική, όπω συμβαίνει σε πολλέ χώρε τη Αφρική. Μέχρι στιγμή έχουν εντοπιστεί 21 κρούσματα ευλογιά των πυθήκων σε 11 Αμερικανικέ πολιτείε, ενώ κρούσματα εντοπίστηκαν σε τουλάχιστον 30 χώρε, με του νοσούντε ανά τον κόσμο να ξεπερνούν του 700. Ιούς. Τα περισσότερα θετικά περιστατικά εντοπίστηκαν στην Αγγλία και αγγίζουν τα 200, ενώ ακολουθούν Ισπανία και Πορτογαλία. Στο μεταξύ, σε μια προσπάθεια να αντισταθμίσει κάπω τη μείωση πωλήσεων στα τεστ η βιομηχανία ιατροφαρμακευτικών προϊόντων σπέβδει να αναπτύξει εύχριστες διαγνωστικέ εξετάσει για την ευλογιά των πυθίκων. Σύμφωνα πάντω με το πρακτορείο Reuters, η ζήτηση για τεστ ευλογιά των πυθίκων θα είναι πολύ μικρότερη, δεδομένου ότι η συγκεκριμένη νόσο δεν είναι τόσο μεταδοτική όσο ο COVID, ενώ υπάρχουν ήδη εμβόλια, διαγνωστικέ εξετάσει και φάρμακα για την ευλογιά των πυθίκων.